χιλιάδες. Όσον αφορά τις περιόδους εγγραφών, από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την επόμενη Παρασκευή, μέχρι τις 18 του μήνα, θα μπορούν να εγγραφούν τα παλιά μέλη. Από τις 19 του μήνα ως το τέλος του μήνα θα είναι και νέα μέλη και όσα παλιά δεν πρόλαβαν ή επιθυμούν να αγοράσουν παραπάνω μέλη. Σε ό,τι αφορά τα προξενησιακά δικαιώματα, η αναλογία είναι 3 στις 4 μερίδες. Επομένως, κάθε ένας για 4 που διαθέτει μπορεί να αγοράσει 3 καινούργιες επιμήλων 18,5 ευρώ. Αν κάποιος δηλαδή είχε 20 συνεταιριστικές μερίδες παλαιές, με το split έχει τώρα 80, δικαιώντας 3 στις 4 θα μπορεί να πάρει 60 νέες μερίδες με 18,5 ευρώ κάθε μία. Τα προτιμησιακά δικαιώματα έχουν ως συνεταίροι, έχουν εξοπλίσει μερίδες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 και ασκούνται βέβαια για 2 εβδομάδες. Μετά από τις 2 εβδομάδες αυτά απελευθερώνονται και οι μερίδες που έχουν περισσέψει διατίθενται σε όποιον επιθυμεί. Είτε καινούριο είτε παλιό που θέλει να αγοράσει περισσότερες. Γενικά είναι ελεύθερο στο κοινό με την ίδια πάντοτε τιμή. Οι συμμετέχοντες στην άξιση πρέπει να ξέρουν το ποσό το οποίο θα καταβάλουν θα πάει σε δεσμευμένο άτομο λογαριασμό και με το πέρας της διαδικασίας θα πιστοποιηθεί εφόσον έχουμε πάρει και στο στόχο των 6 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα το καταφέρουμε με ό,τι προγραμματισμό έχουμε κάνει, τότε θα πιστοποιηθεί και θα πάρει ο καθένας την περίοδο. Σε περίπτωση που δεν το καταφέρουμε, τα λεφτά αυτά θα εξτραχούν στους συνεταίρους και στους εταιρικούς. Κανένας συνεταίρος δεν μπορεί να έχει πάνω από το 2% του κεφαλαίου. Αυτό είναι μια θεσμική, ένας θεσμικός περιορισμός, αλλά όπως ή άλλως αυτό είναι τεράστιο νούμερο, 600.000 περίπου, 600.000 ευρώ, 25.000 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο ποσό. Η δε συμμετοχή στην αύξηση θα είναι της μετρητής ή με δέσμευση λογαριασμού. Όσα νέα μέλη επιθυμούν να εγγραφούν, αυτό θα γίνει την περίοδο 19 Δεκάτου έως 31 Δεκάτου. Η κάλυψη της αίτησής τους θα εξαρτηθεί φυσικά από το τι προτιμησιακά δικαιώματα θα περισσέψουν, αλλά πιστεύω ότι θα περισσέψουν αρκετά. Η κάλυψη της αίτησής τους θα γίνει με σειρά χρονικής προτεραιότητας και θα πρέπει να καταβάλουμε το δικαίωμα εγγραφής που είναι 5 ευρώ εφάπαξη. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία συμμετοχής, ήδη έχουμε ταχυδρομήσει σε όλα τα μέλη μας μία επιστολή η οποία τους λέει το στάτους τους. Δηλαδή, τι μερίδες έχουν, τι δικαιούνται, πώς θα γίνει η άξιση, πώς θα το ασκήσουν. Πιθανό πολλοί από εσάς σήμερα να έχετε λάβει αυτές τις επιστολές, αν όχι θα τις λάβετε σύντομα. Με αυτή λοιπόν την επιστολή που γράφει για τον καθένα ακριβώς τι δικαιούται και πώς, θα συμπληρώσει το ποσό των κομματιών που θέλει, είτε είναι ακριβώς το ποσό, είτε είναι λιγότερο, είτε περισσότερο, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και θα έρθει στα κατασύμματα της τράπεζας να το υλοποιήσει. Υπάρχει ακόμα και έντυπο μεταβίβαση δικαιωμάτων, αν θέλει να γράψει κάποιο συγγενή ή φίλο, ή αν θέλει να το, στην επιχείρησή του να το μεταβιβάσει οπουδήποτε. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, η οποία είναι εύκολη και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή πλήρωση. Όσο για τα νέα μέλη, θα πρέπει απευθείας να δεν θα λάβουν καμία επιστολή, θα πρέπει απευθείας να επισκεφτούν την τράπεζα και εκεί θα του εξυπηρετήσουν. Ολοκληρώνοντας, καλούμε όλους τους κόμους να συμμετέσχουν μαζικά στην αύξηση. Έχουμε πλήρη επίγνωση των συνθηκών της αγοράς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο οι συμπολίτες μας να διαθέσουν χρήματα πέρα από αυτές τις κάλυψεις των βασικών ιδιωτικών αναγκών τους. Γι' αυτό δεν ζητάμε από κανέναν να επενδύσει τεράστια ποσά. Ζητούμε όμως από όλους να συμμετάσχουν σύμφωνα με τις δυνάμεις τους. Δημιουργήσαμε μία πρώτη πυροδεκανησιακή τράπεζα, και αυτό δεν υπερβολή που νομίζω. Και πρέπει να την κρατήσουμε δυνατή και αποτελεσματική για το παρόν και το μέλλον μας. Η ΚΟΣ ήταν και παραμένει ένα στοίχημα για μας. Είναι η δεύτερη οικονομία του Δωδεκανήσου, μια οικονομία με όγκο και προοπτική. Η τράπεζα δεν είναι εδώ έτσι απλώς για να πει ότι ήρθε. Πιστεύουμε στη δυνατότητα του νησιού και το θεωρούμε σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξή μας. Από εδώ και στο εξής θα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο περισσότερο. Η έξωθεν βοήθεια της αγοράς θα είναι δυσέπρεπη. Πρέπει μόνοι μας να φτιάξουμε την ΚΟΣ Δωδεκανήσου τα εργαλεία ανάπτυξής μας. Και η τράπεζα είναι το πρώτο από αυτά. Από αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι η ενίσχυση και η συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας, στον δυνατό μέτρο του καθενός, είναι μια ενέργεια ευθύνης, προοπτικής, αλλά και αποτελεσματικότητας για την δωδεκανησιακή οικονομία, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να